Λοιπόν, επειδή σε πολλά που καλύπτεται, επειδή ο Βαρουφάκη και από του προηγούμενου, θα ήθελα να αφήσω κάποια σημεία λόγω ελλείψη χρόνου δεν έχουν αναφερθεί και αφορούν το πρόγραμμα και την γενικότερη κατάσταση τη οικονομία. Όχι μόνο τη ελληνική, αλλά και τη διεθνού. Στο σημείωμα που κυκλοφορούν οι κολλήγοι πράσινοι, θα δείτε ότι μέσα αναφέρω στο δικό μου το ότι δεν θεωρώ ότι είναι καν μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, αλλά ένα πρόγραμμα μεσοπρόθεσμη χρεοκοπία. Ο λόγο εμένα είναι μέχρι το πεδίο Βαρουφάκη. Ενώ το πρόγραμμα ρητά αναφέρει ότι ο βασικό στόχο του είναι η αντιμετώπιση τη βιωσιμότητα του χρέου, εάν δείτε και στο πρώτο σενάριο και στο δεύτερο σενάριο που παίρνονται τα μέτρα, δηλαδή με δημοσιονομική εξυγίαση και αποκρατικοποίηση, και μόνο με δημοσιονομική εξυγίαση, θα δείτε ότι στο τέλος της πενταετίας το χρέος από ποσοστό του ΑΕΠ είτε είναι στα επίπεδα του 2010 είτε στα επίπεδα του 2011. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα κύκλο απέραντες θυσίες για τον ελληνικό λαό, χωρίς να έχουμε μειώσει καθόλου το ποσοστό του χρέους στο ΑΕΠ. Αυτό εν μέρει προκαλύπτουμε λέγοντας ότι ο στόχος είναι να ανακοπεί η αυξητική τάση. Όμως δεν μπορούμε να μιλάμε για βιωσιμότητα χρέους σε τέτοια επίπεδα. Υπήρχε μια έκθεση του καθηγητή Ροκόφ πρόσφατα, η οποία από εμπειρία πάρα πολλών χωρών έδειχνε ότι από 90% και πάνω το χρέος του ΑΕΠ αρχίζει και γίνεται μη βιώσιμο. Λοιπόν, το να μένουμε στα 140% και στα 160% του ΑΕΠ μετά από 5 χρόνια προσαρμογών και μέτρων λιτότητας είναι μια αστειότητα κυριολεκτικά. Πέρα από αυτό, το πρώτο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, όπως έχει κατατεθεί, δείχνει να έχει φτιαχτεί στο πόδι, ίσως στο σκοτάδι θα έλεγα, και με χαμηλό φωτισμό. Γιατί αν δείτε τις υποθέσεις εργασίας που κάνει τις μακροοικονομικές, θα δείτε από το 12 έως το 15, για πάρα πολλά μεγέθη, υπάρχει μια αφήγραμμη, δηλαδή κρατάνε σταθερά πρώτα μεγέθη, αδυνατούν στην ουσία να κάνουν κάποια εκτίμηση. Είτε μιλάμε για το πετρέλαιο, είτε μιλάμε για την άξιση του παγκόσμιου ΑΕΠ, είτε μιλάμε για την άξιση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, είτε μιλάμε για το παγκόσμιο εμπόριο, είτε μιλάμε για τον πληθωρισμό. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή στην ουσία δεν υπάρχουν υποθέσεις εργασίας. Υπάρχουν και αντιφάσεις. Για το πετρέλαιο που εμφανίζουν στα 112 δολάρια μέχρι το 12, το 12 και μετά μέχρι στα 100. Και αυτό τη στιγμή που ξέρουμε ότι πριν από ένα μήνα βγήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άξιζε κατά 20% τις προβλέψεις για το πώς θα πάει η τιμή του πετρελαίου. Ξέρουμε ότι μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα, τα πυρηνικά προγράμματα πυρηνικής ενέργειας έχουν ανασταλεί και αναθεωρούνται, άρα θα υπάρξει πρόβλημα και από εκεί. Και επιπλέον πάρα πολλοί αναλυτές έχουν δει διεθνώς, ακόμα και η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας, τελευταία βγήκαν και έχουν πει ότι η προσφορά πετρελαίου πλέον αρχίζει και φτάνει σε επίπεδα κορυφής. Γι' αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να στηθούμε σε άλλες μορφές ενέργειας, είτε είναι φυσικό αέριο, είτε είναι αναμειώσιμες, είτε ξεροβολία. Άρα η πρόκληση που κάνει το μεσοπρόθεσμο για πτώση της τιμής του πετρελαίου, εμένα μου φαίνεται ανεπαρκή. Το πιο βασικό όμως απ' όλα είναι αλλού. Δεν βρίσκεται στις υποθέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν. Βρίσκεται στο γεγονός ότι και το βασικό σενάριο και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα έχουν στηρίξει τις προβλέψεις τους στην ίδια εξέλιξη του ΑΕΠ. Μπορείτε εσείς να φανταστείτε να παίρνει κανείς μέτρα 30 δις και το ΑΕΠ να είναι το ίδιο όπως θα ήταν εάν δεν τα έπαιρνε, γιατί αν δείτε τους πίνακες μέσα, η εξέλιξη του ΑΕΠ είναι και σε δύο περιπτώσεις ίδια. Αυτό είναι, δηλαδή πρέπει να πρόκειται περί τραγικού λάθους. Λοιπόν, έχει γίνει πραγματικά κυριολεκτικά στο πόδι και νομίζω ότι η συμβολή των οικολόγων πράσινων δεν είναι μόνο στο γεγονός ότι προτάσουν κάτι διαφορετικό, μια ενεργατική πρόταση όπου θέτουν το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης με την έμφαση στην προδιαφυγή ή το New Deal και την αναδιάρθρωση του χρέους. Είναι το ότι αυτό που πει ο Βαρουφάκης, ότι έχουν μια συστημική προσέγγιση, μια συστημική αντίληψη στα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ, συμφωνώ με τον κύριο Βαρουφάκη, να αντιμετωπίσει και νομίζω ότι τα γεγονότα το δείχνουν, ο τρόπος που απορρίπτει όλος ο κόσμος από το πρόβλημα της Ελλάδας, να θεωρήσουν το πρόβλημα της Ελλάδας ελληνικό.
είναι όχι μόνο ευρωπαϊκό, είναι διεθνές. Γιατί το πρόβλημα των χρεών δεν είναι ευρωπαϊκό. Εδώ είναι μια μικρή διαφορά. Είναι παγκόσμιο. Υπάρχει μια τέτοια υπερχρέωση παγκοσμίως, που δεν πρόκειται να δούμε τους ρυθμούς ανάπτυξης που ευαγγελίζεται το μεσοπρόθεσμο ή φαντάζονται οι διεθνείς οργανισμοί ότι θα υπάρξουν τα επόμενα χρόνια. Εάν δεν φύγουν αυτά τα χρέη από πάνω, από τις πλάτες των ιδιωτών, των επιχειρήσεων δημοκρατών, ή τουλάχιστον ένα μεγάλο ποσοστό τους να διαγραφούν, να εξαλειφθούν, δεν πρόκειται να υπάρξουν τέτοιοι ρυθμοί ανάπτυξης. Είναι πάρα πολύ απλό, το λέει και η ιστορία, οι διεθνείς. Μόνο το αμερικανικό χρέος επισήμως είναι γύρω στα 15 με 16 τρεις, όσο περίπου όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά χωρίς υποχρεώσεις κινητικές, ξεκινάμε από τα ασφαλιστικά ταμεία, την δοτική αυτοδιοίκηση, τα κοινά δημοκρατία και το καθεξής, ή από τα προγράμματα νοσηλείας, τα οποία είναι όλα στον αέρα. Αν προσθέσετε και αυτά, οι αναλυτές θα αναβάλουν 75 δισεκατομμύρια, μιλάμε μόνο για την Αμερική. Λοιπόν, δεν μπορούν να υπάρξουν τέτοιοι ρυθμοί ανάπτυξης που να γλιτώνουν από το χρέος. Και ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να πάρουμε υπόψη μας, παρότι συμφωνώ με μια πρόταση για το θέμα των ευρωομολόγων, θεωρώ απαραίτητο βέβαια και το άλλο που ο κ. Αρφάκης το βάζει στο μέλλον, στο απότερο μέλλον, ότι πρέπει να υπάρξει μια θεσμική κατοχύρωση με την δημιουργία μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, μιας πολιτικής ενότητας που θα καλύπτει τις όποιες εκτός ομολόγων. Θα πρέπει αυτή η μετάθεση του βάρους σε ένα κεντρικό σώμα που να λέγεται Ευρώπη να συνοδευτεί και από κάποια μείωση. Δηλαδή αυτή η δημήθυνση, αυτό που λένε και η αναδιάρθρωση με μείωση του κοινοτοκίου από να το πάμε στο 3% δεν μας σώζει. Η οικονομική θεωρία λέει ότι όταν υπάρχει μια ανάπτυξη η οποία είναι χαμηλότερη από το νομοθετικό επιτόπιο, το χρέος μπορεί να μειωθεί πάρα πολύ απλό. Θα εξακολουθεί να βαραίνει και να ασφιχτιά όλη η οικονομία. Δεν ξέρω αν τελειώσει ο χρόνος. Δεν έχουμε συλλεπτά, αλλά έχουμε συντομία. Ήθελα να πω το εξής, το οποίο έχει να κάνει με αυτή την παγκόσμια δίωξη των κράσεων. Η ιστορία δείχνει ότι η Βρετανία χρειάστηκε 100 περίπου χρόνια για να διπλασιάσει το πλούτο της. Η Γερμανία χρειάστηκε 80. Μέσα στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Ιαπωνία χρειάστηκε 20 για να διπλασιάσει το πλούτο της. Και η Νότια Κορέα 15. Φτάσαμε σε ένα σημείο που πληθυσμοί πολλαπλάσιοι, όπως αυτή τη συνδέση με της Κίνας, μιλάμε για 2,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, μιλάμε για 5 εκατομμύρια όπως ήταν η χώρα που ήταν προηγουμένως, την τελευταία δεκαετία διπλασιάσαν τον πλούτο τους. Υπάρχει μια τρομακτική πίεση στους φυσικούς πόρους, το οποίο έχει σχέση με αυτό που λέγαμε για το πετρέλαιο προηγουμένως. Και φυσικά αυτό έχει μια τρομακτική σχέση με το γεγονός ότι δεν μπορούμε να πιάσουμε τους στόχους που έχουν τεθεί για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Και δεν το λέω αυτό. Διότι και το πρόβλημα του χρέους, το οικονομικό της οικονομικής κρίσης, και το πρόβλημα το οικολογικό που εκ των πραγμάτων υπάρχει και όλοι οι επιστήμονες πλέον το έχουν αποδείξει αυτό ότι υπάρχει υπερθέρμανση στον πλανήτη, αυτό τον αιώνα δεν μπορεί να παραμετωπιστεί μόνο παρά μόνο με μια αντίληψη σφαιρική, με ένα κεντρικό σχεδιασμό, η οποία σε ό,τι μας αφορά να ξεκινήσει από ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτή την προσέγγιση των οικολόγων προσεγγιστών κυρίως και που θεωρώ ότι συμβάλλει τα μάλα στην όποια υπέρβαση τη